Εμείς θα πούμε και θα εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι θα κάναμε αν δεν είχε πέσει η κυβέρνησή μας πέρσι τον Ιανουάριο. Αυτό δεν μετράει. Ποια είναι, με τη σειρά θα σου πω, ποια είναι η διαφορά του λογαριασμού που καλούνται να ψηφίσουν, να πληρώσουν τώρα οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, επειδή δυστυχώς ο ελληνικός λαός έδωσε την εξουσία σε έναν τυχοδιώκτη όπως ο Τσίπρας. Τυχοδιώκτης είναι από τη φύση του. Δεν έχει να κάνει με το μήνα και το χρόνο. Τυχοδιώκτη είναι γιατί έλεγε σε όλα όχι. Μιλάτε για τον Πρωθυπουργό. Διότι κατηγορούσε τους πολιτικούς αντιπάλους και γερμανοτσολιάδες προσκυνημένους και μερκελιστές. Ναι. Γιατί όταν πήρε την καρέκλα έγινε ο μεγαλύτερος μερκελιστής κατά τη δική του ορολογία και ο πιο προσκυνημένος αυτός και ο Καμένος κατά τη δική του ορολογία. Με αυτό το μνημόνιο της αριστεράς, το μνημόνιο του Τσίπρα και του Καμένου, έχει μια βασική φιλοσοφία. Αντίλλαξε τις μεταρρυθμίσεις και τη μείωση των κρατικών δαπανών με αύξηση των φόρων. Εμείς θέλουμε το ανάποδο. Εμείς θέλουμε μείωση κρατικών δαπανών και μείωση φόρων. Απολύσεις. Θέλουμε το ακριβώς ανάποδο. Απολύσεις. Όχι, απολύσεις το έχουμε πει 100 φορές, δεν χρειάζονται. Να το ξαναπείτε και να δεσμευτείτε στο ελληνικό. Βεβαίως και δεσμεύομαι και εγώ προσωπικά. Και να σας πω για ποιο λόγο δεν χρειάζονται. Γιατί έχουμε φτάσει σε αριθμό κάτω από τους μέσους όρους πια του δημοσίου των ευρωπαϊκών κρατών. Προσέξτε όμως κάτι. Δεν είναι το αριθμό στο ζήτημα. Το ζήτημα είναι να υπάρχει αξιοκρατία, να υπάρχει αξιολόγηση, να υπάρχει αποδοτικότητα, καλά, να δύσκολο, υπάρχει εργατικότητα. Δύσκολο, πώς δεν είναι δύσκολο. Μα είναι όλα δύσκολο. Πώς τα κάναν τα άλλα κράτη δηλαδή. Και καλά,